Τώρα, εν μέσω πανδημίας, θανάτων, κρουσμάτων, διασωληνωμένων, στη Βουλή, οι κόντρες των κομμάτων καλά κρατούν. Πάμε στον εκπρόσωπο τύπου του κινήματος αλλαγής, τον κύριο Παύλο Χριστίδη. Τον έχουμε μαζί μας. Καλησπέρα, κύριε Χριστίδη. Γεια σας, κύριε Θεοδόση. Λοιπόν, πάμε να τα δούμε λίγο από την αρχή. Σήμερα ο Πρωθυπουργός στην τριτολογία του, αν είδα καλά, απάντησε στην κυρία Γεννηματά σχετικά με το αν έχει πράξει σωστά μέχρι τώρα η κυβέρνηση. Κοιτάξτε, κύριε Θεοδόση, πρέπει να πούμε κάτι το οποίο νομίζω αφορά τους πάντες. Είναι μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Εύχομαι πραγματικά περαστικά σε όλους τους ανθρώπους που έχουν νοσήσει και μακάρι να αντιμετωπιστεί πολύ γρήγορα αυτός ο κοινός εχθρός, ο κορονοϊός. Από εκεί και πέρα όμως η κυβέρνηση δεν μπορεί να υποστηρίζει ότι όλα τα έκανε καλά και να έχουμε πάει σε lockdown. Ή δεν έκανε κάτι καλά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και το lockdown δεν ήταν απαραίτητο. Ή αλλιώς κάτι έκανε στραβά και γι' αυτό καταλήξαμε στο lockdown. Και μάλιστα το γεγονός ότι ανακοινώνει κάθε μέρα νέα μέτρα δεν δείχνει, ξέρετε, αποτελεσματικότητα. Δείχνει προχειρότητα. Και επομένως θα έπρεπε η της Νέας Δημοκρατίας, όταν μάλιστα ο ένας υπουργός μετά τον άλλον και ο κύριος Μητσοτάκης σήμερα παραδέχονται μια σειρά λαθών, να είναι πιο φιδωλοί στις δηλώσεις τους και να είναι επίσης και περισσότερο αυτοκριτικοί. Διότι από τα 20 κρούσματα την ημέρα στις αρχές Ιουνίου έχουμε φτάσει σήμερα να έχουμε πάνω από 3.000. Επομένως κάτι δεν πήγε καλά. Θεωρείτε ότι αν έπρατε νωρίτερα θα ήταν διαφορετικά τα πράγματα? Άλλωστε το είπε και ο γιατρός από τη Θεσσαλονίκη ότι έπρεπε να έχουν ληφθεί μήνες νωρίτερα κάποια μέτρα για να μην φτάσουμε εδώ. Κοιτάξτε, τα νούμερα είναι ξεκάθαρα. Το γεγονός ότι μια σειρά νησιών μπήκαν σε καραντίνα το καλοκαίρι. Το γεγονός ότι μετά από αυτή την καραντίνα των νησιών άνθρωποι ήρθαν στην ενδοχώρα και δημιουργήθηκαν νέες εστίες δείχνει ότι το άνοιγμα του τουρισμού χωρίς τεστ, επαναλαμβάνω, χωρίς τεστ, αυτό το οποίο σήμερα αποφάσισε η κυβέρνηση να μην μπαίνει κανένας στη χώρα εάν δεν έχει αρνητικό τεστ 72 ωρών, έπρεπε να έχει συμβεί από τον Ιούνιο και τον Ιούλιο. Αυτό λέγαμε τότε και τότε μας έλεγαν οι κυβερνητικοί ότι δεν έχει νόημα αυτά τα οποία λένε και φωτογραφίζονταν στη Σαντορίνη. Η ουσία λοιπόν του ζητήματος είναι ότι αυτό σε συνδυασμό με το συνωστισμό στα μέσα μαζικής μεταφοράς, όπου όλοι μας είμαστε σαν σαρδέλες στο μετρό, στα λεωφορεία της χώρας. Το γεγονός ότι η κυβέρνηση δεν έλαβε τα κατάλληλα μέτρα και για τα σχολεία, αλλά και για συγκεκριμένες μονάδες υψηλού κινδύνου. Βλέπετε ότι σε χώρους οι οποίοι είναι αυξημένης παρουσίας κόσμου, όπως είναι τα εργοστάσια, ή χώροι οι οποίοι είναι αυξημένου κινδύνου, όπως είναι τα γυροκομεία, δεν έγιναν επαρκή τεστ, δεν ελήφθησαν επαρκή μέτρα. Όλο αυτό λοιπόν σήμερα μας έχει φέρει εδώ και σε όλα αυτά υπάρχει μια κυβέρνηση η οποία δεν ενίσχυσε το Εθνικό Σύστημα Υγείας όπως έπρεπε. Άρον-άρον έφερε ο κύριος Κικίλιας πριν από 4 μέρες την πρόσληψη 300 γιατρών οι οποίοι στην καλύτερη των περιπτώσεων θα έρθουν στις αρχές του 2021. Αυτή τη στιγμή την οποία μιλάμε, στη Θεσσαλονίκη και στη Λάρισα δεν δημιουργούνται νέες κλίνες μεθ. Κλίνες μεθ οι οποίες ήταν για άλλους λόγους μετατρέπονται σε κλίνες μεθ COVID, με αποτέλεσμα μεταμοσχεύσεις και άλλες σοβαρές παθήσεις να μην μπορούν να βρουν χειρουργία. Αυτό λοιπόν είναι ένα τεράστιο πρόβλημα, το οποίο έστω και αυτή την ίστατη στιγμή η κυβέρνηση πρέπει να τα αντιμετωπίσει με πολύ μεγάλη χρηματοδότηση, ενίσχυση των νοσοκομείων και προφανώς επιστράτευση όλων των δυνατοτήτων της χώρας. Αυτό σημαίνει ότι και ο δημόσιος τομέας αλλά και ο ιδιωτικός τομέας πρέπει να συνεισφέρουν στον απόλυτο βαθμό. Μάλιστα. Να πάμε λίγο στα της οικονομικής κρίσης που δημιουργείται. Η ενίσχυση σε επαγγελματίες και εργαζόμενους, θεωρείτε ότι είναι σωστή κατεύθυνση αυτά τα μέτρα, τα δεύτερα, να τα χαρακτηρίσουμε? Κύριε Θεοδόση, ποια ενίσχυση? Έχει ζητήσει ο κύριος Μητσοτάκης από όλους τους Έλληνες να κλείσουν τις επιχειρήσεις τους και δεν τους δίνει ένα ευρώ. Ό,τι τους προσφέρει είναι ένα δάνειο το οποίο θα πρέπει να το επιστρέψουν οι επιχειρηματίες αυτοί κάποια στιγμή το 2021. Όπως ακριβώς έγινε και κατά την πρώτη φάση της καραντίνας, όπου έκανε μία αναστολή κάποιων υποχρεώσεων την ίδια ώρα που έτρεχε το ρεύμα, το νερό, τα ενίκια, έστω και μειωμένα κατά 40%, έτρεχαν όλα αυτά και οι άνθρωποι αναγκάστηκαν να τα πληρώσουν τον Αύγουστο. Το ίδιο συμβαίνει και τώρα. Και μάλιστα έχουμε
αυτή την απέτηση την ώρα που τα χρέη τρέχουν. Υπάρχει ένας στοχευτικός κώδικας τον οποίο η κυβέρνηση τον ψήφισε, άλλο αν τώρα θέλει να τον αναστείλει σήμερα αναστέλει τους πληστηριασμούς, ενώ δίνει και βοήθημα τα Χριστούγεννα στους αδυνάμους και λάπτοπ στα σχολεία. Διαβάζω ότι ακριβώς έχει πει ο Πρωθυπουργός. Ναι. Εντάξει, είναι πολύ ωραίο αυτό, ξέρετε, γιατί έχει ένα ενδιαφέρον, διότι μέχρι πριν από λίγες μέρες έβγαιναν της Νέας Δημοκρατίας και έλεγαν ότι δεν υπάρχει ούτε ένας μαθητής χωρίς τη δυνατότητα να παρακολουθήσει την τηλεκπαίδευση. Και σήμερα βγαίνει ο κύριος Μητσοτάκης μια εβδομάδα μετά την καραντίνα να μας πει ότι θα μοιράσουν λάπτοπ κάποια στιγμή, μάλλον την επόμενη εβδομάδα. Όλα αυτά, ξέρετε, μαζί με μια σειρά ακόμα ημίμετρων που πήρε η κυβέρνηση το προηγούμενο χρονικό διάστημα, καθυστερήσεων που έκανε η κυβέρνηση το προηγούμενο χρονικό διάστημα, έχουν δημιουργήσει ένα πολύ κακό περιβάλλον. Εδώ λοιπόν υπάρχουν προφανείς πολιτικές ευθύνες, είναι γαλάζιες οι πολιτικές ευθύνες αυτές, διότι ήθελαν οι νεοδημοκράτες, οι υπουργοί να πανηγυρίζουν για τις δημοσκοπήσεις, έβγαιναν στη τηλεοράση και πανηγύριζαν για τις δημοσκοπήσεις την ίδια ώρα που όλοι οι επιστήμονες της χώρας, προειδοποιούσαν για τον κίνδυνο του δεύτερου κύματος του κορονοϊού. Αυτό λοιπόν δημιούργησε τρύπες, τις οποίες τρύπες πρέπει να σταματήσουμε να τις πληρώνουμε, γιατί είναι, όπως σας είπα πριν, φρικώδες το 3.000 και πλέον των κρουσμάτων. Ναι. Λοιπόν, κύριε Χριστίδη, σας ευχαριστούμε θερμά. Κατανοητός. Να είστε καλά. Και λιτός το λόγο. Σας ευχαριστούμε. Καλό σας βράδυ. Καλή δύναμη. Να είστε καλά. Να αλλάξουμε θέμα.